Είναι δύσκολη η θέση να μπορέσεις να διαλέξεις τι απ' όλα είναι σωστό, τι είναι καλό, τι δικαιώνει. Εγώ είμαι με τη θέση των ηθοποιών. Ηθοποιός είμαι, ταλαιπωρούμε ως ηθοποιός. Η δουλειά μας είναι δύσκολη. Αυτή την εποχή ειδικότερα βιώνουμε διάφορες ανακατοσούρες, ας το πω έτσι. Είναι μια δουλειά που είναι πολύ σκληρή, είναι πολύ δημιουργική. Για όλους μας είναι δύσκολες τέτοιες αποκαλύψεις. Όλοι ερχόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, ειδικά όταν έχουμε συνεργαστεί και τόσο πολύ με κάποιους ανθρώπους. Όμως και εγώ υποστηρίζω ότι άλλο ο άνθρωπος και άλλο το προϊόν. Έχουμε δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω από κάποιους πρωταγωνιστές, στο Κλειδί, στις Δροσουλίδες. Όλοι ήμασταν πάρα πολλοί. Σκεφτείτε πόσοι ηθοποιοί πολεμάμε για να φτάσουμε σε αυτή τη θέση. Μας αγαπάει ο κόσμος ακόμα. Κάποιοι από εμάς που είμαστε του 90 και έχουμε να δουλέψουμε καιρό, μας αγαπάει ο κόσμος μέσα από αυτές τις επαναλήψεις. Και αυτό και είναι ανεπανάληπτο. Και ο τρόπος για να προταθείτε, να σας ξαναθυμηθεί κάποιος, για να λέμε ειλικρινά τα πράγματα όπως είναι, για μια νέα δουλειά. Γιατί όσο απέχουμε από την πρώτη γραμμή, τόσο πιο δύσκολο είναι να ξαναέχουμε μια πρόταση για δουλειά. Το ξέρουμε πολύ καλά όσοι την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θέλω να σε ρωτήσω όμως. Γιατί κάναμε αυτή την κουβέντα και με αφορμή αυτό που είπε ο Λάμπρος, ότι πολλές φορές και για τους πρωταγωνιστές αυτών των καταγγελιών και αυτών των ιστοριών είναι πάρα πολύ δύσκολο να βλέπουν τους θύτες ξανά στην τηλεόραση. Εσύ είσαι μια γυναίκα η οποία έχεις πει ανοιχτά ότι έχεις υποστεί ψυχολογική και κακοποίηση και σεξουαλική κακοποίηση σε κάποια δουλειά σου, το έχεις δηλώσει κατά το παρελθόν. Εσύ από αυτή τη θέση. Με μια μικρή παρένθεση εδώ, γιατί θα ήθελα να μειωθεί αυτό ως αστερίσκος για μελλοντικές συζητήσεις, παραπάνω από μια φορές. Απλώς ο φόβος, για τον οποίο θέλω να μιλήσω και να βάλω αστερίσκο για το μέλλον, είναι πάρα πολύ μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας σε τέτοιες υποθέσεις. Αστερίσκος, γιατί είναι ένα θέμα που θα ήθελα να δω στην τηλεόραση να συζητιέται. Και σε ρωτάω λοιπόν, και άμα θέλεις το συζητάμε και μαζί, εσύ σαν γυναίκα που το έχεις βιώσει αυτό, πώς μπορείς να ξαναδείς τον άνθρωπο ο οποίος το έχει κάνει σε σένα να έχει δουλειά, να ανεβαίνει, να εξελίσσεται, δεν σου προκαλεί? Εμένα θα μου προκαλούσε οργή. Λοιπόν, αρχικά δεν αναφέρομαι στον Πέτρο, οπότε να μην γίνει παρανόηση των λέξεων. Το έχω υποστεί χωρίς να έχω αναφερθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και καθώς σε κάποια μου εμπειρία βλέπω αυτά τα πρόσωπα, κάτσε λίγο, γιατί ναι. Βλέπω αυτά τα πρόσωπα στην τηλεόραση και όντως μου δημιουργούν ταραχή ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια. Εγώ σε αυτό έχω ένα άλλο επιχείρημα. Κάποια πράγματα τα αφήνουμε για να μπορούμε να θυμόμαστε τι έχει γίνει. Κάτι το οποίο δεν εμφανίζεται στην τηλεόραση, όπως και η ηθοποιή, ξεχνιέται. Ναι, αλλά εξαγνίζεται κιόλας. Κάτι επιστρέφει πάρα πολύ εύκολα. Μήπως εξαγνίζεται κιόλας, κυρία Ελαιοπούλου, βλέποντας έναν ηθοποιό να γελάμε μαζί του, να, ενδεχομένως νέα παιδιά να το γνωρίζουν τώρα και να λένε τι καλός που είναι, πολύ καλός. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφήνουμε, δεν αφήνουμε την ιστορία, δεν την αφήνουμε πάντα να τη βλέπουμε, γιατί είναι απαραίτητο να την βλέπουμε. Καμιά φορά ξεχνάμε. Έτσι ακριβώς τα προσωπικά και τα καλλιτεχνικά ζητήματα είναι καλό. Αυτά επηρεάζουν κόσμο, επηρεάζουν κουλτούρες. Δουλεύουμε πολύ αγνά σε αυτή τη δουλειά για να αφήσουμε ένα ωραίο αποτύπωμα. Όταν κάποιοι γύρω μας έχουν αφήσει το αντίθετο, είναι σημαντικό να υπάρχουν. Σύμφωνοι, να υπάρχουν, αλλά σε μια κομική σειρά, για παράδειγμα. Και το άλλο. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στο θέμα των δικαιωμάτων. Γιατί ο οργανισμός παλεύει πάρα πολλά χρόνια. Αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια που ο πατέρας μου έχει προλάβει να πάρει, χάρη στον οργανισμό αυτό, κάποια πνευματικά δικαιώματα από επαναλήψεις του. Και αυτό που λέει και ο Σπύρος, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που ακόμα και τη δεκαετία του 60 άφησαν πολύ αρνητικό αποτύπωμα. Δεν σταματήσαμε να βλέπουμε αυτό που έχουν κάνει. Και είναι επιλογή του θεατή.